Hey, γεια σα, και φίλοι! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, ο Σαρούκλα. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για του λιποδιαλίτε. Είχα κάνει ένα παλιό βιντεάκι στο παρελθόν, το οποίο είναι πολύ πολύ παλιό και έχει θαυτεί τώρα από το YouTube και επίση έχω κάποια άλλα πράγματα να πω και κάποιε άλλε σκέψει πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε λέω: Γιατί να μην κάνω ένα νέο βίντεο που είναι αυτή η εποχή που αρχίζει και σκεφτόμαστε λίγο το καλοκαίρι, έχει, τελ... έχει αλλάξει και ο χρόνο. Έχουμε δώσει πολλέ υποσχέσει στον εαυτό μα και οι περισσότεροι μα λένε: Οκ, ε, okay, υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι αυτή τη χρονιά θα χάσω το λίπο, θα χάσω τα κιλά, θα το κάνω επιτέλου. Μερικοί λένε: θα γραφτώ στο γυμναστήριο, άλλοι λένε θα κάνω μια σωστή δίαιτα ή διατροφή, και άλλοι λένε τι είναι αυτά τα φλόρικα. Εγώ, εγώ θα πάρω ένα μαγικό χάπι και θα πετύχω το σώμα των ονείρων. Οκ. Okay. Και μετά ψάχνουν, ψάχνουν, ψάχνουν και πέφτουν πάνω στα λιποδιαλυτικά. Οπότε, πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα λιποδιαλυτικά. we? και πριν ξεκινήσουμε, τσεκάρα τα στατιστικά στο YouTube και λέω ότι το 55% των ε, θεατών μου δεν έχουν κάνει συνδρομή. Για όνομα του Θεού, πάντα συνδρομή αφού βλέπει τα βιντεάκια μου, γιατί δεν πάντα συνδρομή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Anyway, πάει και αυτό στην άκρη. Επίση, πάτα like. Να ανέβει ο μεταβολισμό όλου του κοινού κατά μία μονάδα. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Το μυστικό. Εντάξει, δεν το λέω πια γιατί είναι μυστικό. Μόνο αυτοί που το ξέρουν το κάνουν. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε πρώτη φάση έχουμε τα νόμιμα λιποδιαλυτικά και μετά έχουμε τα παράνομα λιποδιαλυτικά. Οκ. Okay. Ε, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λιποδιαλυτικά κατά βάση είναι διαιγερτικά. Θα διαιγείρουν το νευρικό σύστημα, θα σε κάνουν. θα σε μπριζώσουν λοιπόν. Και θα σου κόψουν λίγο την πείνα, θα σου ανεβάσουν το μεταβολισμό, θα σε κάνουν λίγο πιο παραγωγικό. Okay. Τώρα, από όλα τα νόμιμα, το πιο, 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 πιο καλό από όλα και το πιο αποτελεσματικό, ε, hands down by far, είναι ο καφέ, η καφέινη ουσιαστικά που είναι μέσα στο καφέ. Okay. Και θα το έχει ακούσει πολλέ φορέ που λέω καφέ, 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 καφέ. Okay. Τώρα, ο καφέ, και εγώ γι' αυτό και πίνω καφέ όταν είμαι στη γράμωση. Ε, πολύ επιλεκτικά, δεν το πίνω κάθε μέρα όπως όλοι οι άλλοι και αν θες πάτα ε, στο παλιό μου βίντεο να δεις γιατί έκοψα το καφέ, οκ. Okay. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό, ισχυρό, εργαλείο, το οποίο θα σε βοηθήσει αρκετά ε, στο να καταπολεμήσεις τη πείνα, στο να σε κάνει λίγο πιο παραγωγικό, στο να σε κάνει να δουλέψει λίγο παραπάνω, στο να έχει λίγο παραπάνω ενέργεια, στο να έχει λίγο παραπάνω όρεξη να κινηθείς, να πας γυμναστήριο, Κουλουπού, κουλουπού. Οκ. Okay. Τώρα, όλα αυτά δεν έρχονται απλά απλόχερα, έρχονται με κάποιε αρνητικέ συνέπειε. Ποιε είναι αυτέ οι αρνητικέ συνέπειε, λίγε από αυτέ, βασικά το πιο βασικό από όλα είναι ο ύπνο. Ότι απλά δεν μπορεί να κοιμηθεί εάν αρχίζει και παίρνει πολύ περισσότερο καφέ από ό,τι έχει συνηθίσει στο σώμα σου. Okay. Τώρα, εσύ μπορεί να πίνει ένα-δύο καφέδε έτσι κι αλλιώ, ε, Σκέψει να πίνει 4-5 καφέδε. Θα είναι το μάτι γαρίδα. Έτσι. Αν δεν πίνει κανένα καφέ και πιει ένα-δύο καφέδε, τότε τι θα είναι το μάτι, πάλι γαρίδα. Okay. Δεν έχει σημασία. Ε, δεν είναι απόλυτο το ποσό. Δηλαδή δεν είναι ίδιο για όλου. Δεν είναι δύο καφέδε για όλου και δεν θα κοιμηθεί. Είναι με βάση το τι παίρνει, το τι θα πάρει. Okay. Anyway, εάν αυξήσει πάρα πολύ την πρόσληψη καφέινη, λοιπόν, α, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί. Και ο ύπνο είναι το πιο σημαντικό και το πιο καλό λιποδιαλυτικό. Οκ. Okay. Υπνος. Εάν κοιμάσαι, για παράδειγμα, 8 ώρε ή ακόμα και 10 ώρε, αυτέ τι 10 ώρε, έτσι, σε σχέση με τι 5 ώρε που ίσω κοιμάσαι ή κοιμόσουνα, έχουν 5 ώρε διαφορά. Αυτέ τι 5 ώρε είναι 500 θερμίδε. Γιατί? Γιατί απλά είναι δύο, snacks, 250 250-250, είναι ένα έξτρα γεύμα. 500 θερμίδε. Οπότε, απλά κοιμάσαι και το ξεχνά. Επίση, μπορεί να κάνει πολύ καλύτερε. Έχω βασικά κάνει και βίντεο πάνω στο, στον ύπνο. Κάψε λίπο όταν κοιμάσαι. Τσεκάρετε γι' αυτό. Τώρα. Πάμε στι άλλε αρνητικέ συνέπειε. Το ένα είναι ο ύπνο. Okay. Το άλλο είναι προβλήματα στο στομάχι. Αν ε, είσαι λίγο ευαίσθητο στο στομάχι, θα σε σκίσει ο καφέ. Μπορεί επειδή καπνίζει και πίνει καφέ, να έχει προβλήματα στο στομάχι. Από εκεί να προέρχεται να, να σε μια χαρά υγιεί, αλλά να καταστρέψει τον εαυτό σου. Εγώ έχω τέλειο στομάχι. Όταν πίνω καφέ, ειδικά με άδειο στομάχι, αρχίζουν λίγο ε, κάποιε ενοχλήσει. Okay. Εμένα το στομάχι μου μπορώ να φάω ένα ένα γουρνόπουλο και να μην, να μην, καταλάβω τίποτα. οκ. Okay. Αν πίνω πολλού καφέδε με άδειο στο μάχη, έχω, αρχίζουν τα θέματα σιγά σιγά. Ειδικά φραπέδε. οκ. Okay. Το guilty pleasure μου, η αμαρτία μου είναι ότι λατρεύω το φραπέ. Οκ, okay. Όταν αρχίζω και πίνω καφέδε, διαλέγω πάντα φραπέ, φραπέδιά. Anyway, αυτό στην άκρη. Ε, οπότε, προβλήματα ύπνου, προβλήματα στο μάχη, και τι άλλο, ποιο είναι το άλλο βασικό πρόβλημα, ότι είσαι συνέχεια στην τζίτα, είσαι συνέχεια στην πρίζα, είσαι <μπιλίδι> έτσι, <μπιλίδι> έτσι. Δεν μπορείς ποτέ να χαλαρώσεις, να αράξεις. Μερικές φορές απλά θες να χαλαρώσεις. Και θα πω τώρα μια ιστορία από το παρελθόν μου. Πριν περίπου, δεν ξέρω, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, ε, στα νιάδα μου τώρα κι εγώ, ε, ήμουνα σε, ε, μια, ε, σε, σε ένα νησί, είχα πάει από τη δουλειά εκεί πέρα, Εκεί είχα γνωρίσει τέλο πάντων μια κοπέλα και α, πάμε στην παραλία. Okay. Εγώ εκείνη την περίοδο λέω: okay, Μια και είμαι στο νησί, είμαι απομονω... απομονωμένο. Ευκαιρία να το ρίξω στη, στη γράμωση, ξέρω, ήταν και καλοκαίρι τότε. Λέω: Ωραία, θα... θα καθαρίσω λίγο κι αυτά. Ωραία, λέω: θα πιω... ε, Δεν έπεινα κανένα καφέ. Τον είχα ξανακόψει και λέω: Θα πιω δύο-τρει καφέδε, ξέρω εγώ την ημέρα. Είχα πιει λοιπόν αυτή την ημέρα δύο-τρει καφέδε. Πάμε στην παραλία. Άραζουμε: Είναι αυτή έτσι, ξαπλωτή. Είμαι και εγώ έτσι, ξαπλωτό. Ωραία. Και εκεί. Α, ξέρει, θε να χαλαρώσει, να αράξει, να αρχίσουν οι αγκαλίτσες, τα φυλάκια. Εγώ όμω δεν μπορούσα να αράξω, δεν μπορούσα να χαλαρώσω, γιατί είχα πιει του καφέδε μου. Οπότε ήμουν έτσι. <σκυρίζει> Κουνιόμουνα, δεν μπορούσα να αράξω με τίποτα, ήμουν έτσι συνέχεια. Εν τέλει, σηκώνομαι, λέω, πάω για μια βουτιά. Πάω και κυριολεκτικά κολυμπάω για περίπου μισή ώρα κολυμπάω σαν ζω για μισή ώρα περίπου. Βγαίνω έξω και είμαι υπερλαχανιασμένο. <Κι> Η κοπέλα να με κοιτάει να έχει φρικάρει, να προσπαθεί να κάνει σαν να μην τρέχει τίποτα. Εγώ να κάνω σαν να μην τρέχω τίποτα. Και εν τέλει δεν έγινε κάτι εκείνη τη μέρα γιατί απλά δεν μπορούσα να αράξω, να ηρεμήσω. Ξέρει, αυτέ τι στιγμέ θέλουν χαλαρά. Ήρεμα, ηρεμία. Α, εγώ δεν μπορούσα. Εντάξει, μερικέ φορέ απλά θε να χαλαρώσει. Εάν φά, να χαλαρώσει. Εάν τελείωσε τη δουλειά σου για σήμερα, πάει 7 το απόγευμα, αν είσαι στη TV, βάζει τη σειρά σου, βάζει το οτιδήποτε. Έχει φάει, απλώνει τα πόδια σου και θε απλά να χαλαρώσει. Θε βραδιάζει, θε να κοιμηθεί, θε να χαλαρώσει. Ε, λοιπόν, εάν παίρνει λίπο ή καφέδε ή οτιδήποτε, δεν μπορεί να χαλαρώσει με τίποτα. Και είσαι έτσι συνέχεια. Μπορεί να μην σου φαίνεται κάτι τράγικο αυτή τη στιγμή, απίστευσε με, όταν αρχίζει και τα παίρνει, γίνει κάθε μέρα αυτό το πράγμα, σου αλλάζει πάρα πολύ τη ζωή. Επίση, κάνει πολύ εύθικτο, σου δίνει πολλά νεύρα, δεν σου δίνει τόση υπομονή κουλουπού κουλουπού. Okay. Οπότε, ε, σου αλλάζει και τη ψυχολογία. Και ο ύπνο, η έλλειψη ύπνου, το ότι δεν μπορεί να χαλαρώσει ποτέ κλπ. Και και Μακρυπρόθεσμα σου δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Οκ. Οπότε, ναι, ο καφέ λειτουργεί ω λιποδιαλυτικό, αλλά έχει και τι αντίστοιχε παρενέργειε τι οποίε πρέπει να έχει το υπόψη σου. Οκ. Πάμε στο επόμενο τώρα που είναι τα παράνομα λιποδιαλυτικά. Εκεί έχουμε ε, ουσίε όπω. Ε, Τώρα, η λίστα αυτή είναι τεράστια. Εντάξει, ό,τι διαγερτική ουσία την οποία δεν μπορεί να βρει σε ένα κατάστημα συμπληρωμάτων είναι ε, λιποδιαλυτικό. Ακόμα και η κοκαίνη μπορεί να θεωρηθεί λιποδιαλυτικό. Okay. Ε, ξέρουμε όλοι για τα γνωστά μοντέλα που παίρνουν κόκε και είναι, γίνανε έτσι, ξέρω εγώ, και υπάρχει και το. Ε, ε υπάρχει ένα όρο ότι ε, ένα συγκεκριμένο look σώματο είναι από τι κόκε, α πούμε. Γιατί, γιατί είναι διαγερτικό. Όπω είναι ο καφέ, α πούμε, από, το, από μια κλίμακα 1 ω 10, εάν ο καφέ είναι 2 ή 3. Η κοκαίνη είναι 7, 8, 9. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλε ουσίε όπω κλεμβιτερόλη, τρέμβιτερόλη κλπ, κλπ. Και, και, ε, και DHT, DMT, δεν ξέρω. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Οκ. Okay. Όλα αυτά λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Σου ανεβάζουν πάρα πολύ τον μεταβρισμό, σου την κάνουν το νευρικό σύστημα, σου δίνουν ένα σωρό ενέργεια, κουνιέ συνέχεια και σ παραπάνω θερμίδε κλπ, κλπ. με τι αντίστοιχε παρενέργειε. Εάν με το καφέ, αν αυξήσει πολύ το καφέ, κοιμάσαι 6 ώρε με το ζόρι, αν πάρει κάποια από αυτέ τι ουσίε, δεν θα κοιμηθεί ποτέ. Έτσι. δεν υπάρχει ύπνο. Ε, λοιπόν, οπότε. Πολλέ παρενέργειε κλπ, κλπ. Τώρα μου πει, εγώ σαρώ, θα το πάρω αυτά, θα κάνω αυτή τη θυσία για να μου ωραίο το καλοκαίρι. Ωραία, κοίταξε. Το θέμα με αυτό είναι ότι ε, αυτά και είναι θερμίδε ουσιαστικά. Και είναι 50 θερμίδε. Από 50 μέχρι 500 θερμίδε για παράδειγμα. Okay. Τώρα, εσύ, εάν δεν έχει πειθαρχία, εάν απλά τρώω μέχρι να χορτάσει, μάταιωσε τι θα γίνει. Απλά θα φας λίγο παραπάνω για να χορτάσει όταν θα καίει το σώμα σου παραπάνω θερμίδε. Οκ. Okay. Μπορεί να έχει παρατηρήσει να πα για τρέξιμο. Αν πα τώρα για τρέξιμο ή δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή σου, θα γυρίσει σπίτι. Το βράδυ θα σου πιάσει τρομερή πείνα. Γιατί, Γιατί έχει κάποιο παραπάνω θερμίδε στο σώμα σου. Οπότε, εάν δεν έχει πειθαρχία, απλά θα φας αυτέ τι θερμίδε. Ε, θα φας λίγο παραπάνω, χωρί καν να το καταλάβει. Οπότε θα κάνει μια τρύπα στο νερό και θα υποφέρει χωρί λόγο. Γιατί, Γιατί ήσουν έτσι όπω ήσουν, α πούμε. Και ε, τουλάχιστον έχει μια φυσιολογική ζωή. Τώρα θα έχει μια. Ό,τι να είναι ζωή, θα σε συνέχεια έτσι και πάλι θα είσαι, θα είσαι, το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα πετύχει τίποτα ουσιαστικό. Έτσι. Οπότε, ε, όπω λέω πάντα, το Α και το Μ είναι η διατροφή. Έτσι. Και αν θε να τσεκάρει ε, πώ έχασα εγώ 10 κιλά μέσω τη διαλυματική νησία, κάνε κλικ κάτω στο link στην περιγραφή. Αλλά το Α και το Μ είναι η διατροφή. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξέρει το όριό σου, που είναι το λιποδιαλυτικό σου όριο του φαγητού, και να σταματήσει εκεί να τρώσει, παρά να φας παραπάνω και να προσπαθεί να το κάψει είτε με διάδρομο, είτε με κάποια χάπια ή το οτιδήποτε. Okay. Είναι πολύ πιο εύκολο να ξέρει να μην φας δύο μπανάνε ή ένα χαζό σνακ που δεν έχει καν ωραία γεύση, που είναι 300 θερμίδε, παρά να κάψει αυτέ τι 300 θερμίδε παίρνοντα ένα σωρό χάπια που μπορεί για να σκοτώσουν από καρδιακή προσβολή. Έτσι. Οπότε, αν δεν έχει πειθαρχία. αν δεν έχει ένα σωστό πλάνο, αν δεν έχει ένα σωστό σχέδιο, εάν κάνει απλά του κεφαλιού σου και νομίζω ότι θα πάρει κάποιο χάπι και θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, ε, λυπάμαι. Δεν, ξέρω, δεν έχω τι άλλο να πω. Απλά λυπάμαι, έτσι. Ε, αν θες, πήγαινε, δοκίμασε το μόνο σου, φάε τα μούτρα σου μόνο σου και μετά έλα από κάτω να πεις, τελικά δίκιο είχες, αρρο". Ε, Και γι' αυτό πάντα λέω, όταν μιλάω για τη διαλυματική νηστεία, μιλάω για το καφέ, αλλά ο καφές έρχεται σαν συμπλήρωμα. Συμπληρώνει. Βοηθάει λίγο παραπάνω. Δίνει ένα boost παραπάνω, ένα μικρό σπρώξιμο παραπάνω στο ήδη. Υπάρχουν πλάνο το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ο καφέ από μόνο του δεν θα κάνει τίποτα. Εντάξει, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και γύρω που πίνουν καφέδες και δεν είναι φέτε. Εντάξει. Οπότε, ε, αυτά είχα να πω. Ε, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Εάν σε βοήθησα, ξέρει να κάνει, πάτα εγγραφή, ε, γράψε από κάτω τη σκέψη σου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Peace out.